Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί σήμερα Δευτέρα να κάνει πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στη τιμή του 1,15 ευρώ ανά λίτρο περίπου. Ωστόσο, το τοπίο για τη χορήγηση του επιδόματος αναμένεται να ξεκαθαρίσει το Νοέμβριο με το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019. Αν και δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αυτό που είναι γνωστό είναι πως στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι το επίδομα να ενσωματωθεί στο κοινωνικό μέρη που σχεδιάζει να δώσει φέτος η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Από 5 στάδια θα περάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019 που κατατίθεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο τεκμηριώνεται η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μη περικοπή των συντάξεων. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, το τι μέλη γενέστε με τις ελληνικές συντάξεις θα έχει ξεκαθαρίσει πριν από τις 21 Νοεμβρίου. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, η οποία αποσκοπεί στη διόρθωση των ενισορροπιών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των οικονομιών των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Η Sears, η εμβληματική αλυσίδα λιανεμπορίου, μία από τις μεγαλύτερες των ΗΠΑ, μετά από 132 χρόνια ιστορίας, κατά τη διάρκεια των οποίων καθόρισε τον τρόπο που οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τις αγορές τους, κήρυξε πτώχευση. Για αρκετά χρόνια η εταιρεία αγωνίστηκε να ανταπεξέλθει στα χρέη και τις δανειακές υποχρεώσεις, όμως μία οφειλή 134 εκατομμυρίων δολαρίων που έπρεπε να καταβληθεί σήμερα Δευτέρα ξεχύλισε το ποτήρι. Ωστόσο, η εταιρεία εξέδωσε δήλωση, σύμφωνα με την οποία σκοπεύει να παραμείνει ανοιχτή, διατηρώντας τα καταστήματα που είναι κερδοφόρα μαζί με τις ιστοσελίδες αγορών Sears και Kmart. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 628,44 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,02% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.